θα πρέπει να σας πω ότι με την πολύχρονη εμπειρία που έχω ως σεισμολόγος στη χώρα, τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο πάντοτε με πολύ μεγάλη προθυμία και αφοσίωση στο έργο του προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτό που καλείται να κάνει και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Πολλές φορές όμως προκύπτουν προβλήματα που είναι αντικειμενικά έξω από το πυροσβεστικό σώμα, προβλήματα που υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό και τις πολιτικές αποφάσεις γενικότερα. Εκείνο το οποίο είναι το ενδιαφέρον μου είναι να ενημερωθώ για την πρόοδο μιας εξαιρετικής υπηρεσίας όπως είναι η 7η ΕΜΑΚ. Το ίδιο έκανα πριν από μερικές μέρες και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη. Και από τη μεριά μου να πω 5 απόψεις σε σύγχρονα θέματα, όπως είναι το νέο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση για την πολιτική προστασία στη χώρα, νομοσχέδιο το οποίο φτιάχτηκε μετά τα τραγικά γεγονότα πέρυσι στο Μάτι. Και επίσης να πω και την άποψή μου για την ανάγκη να οργανώσουμε μια ευρωπαϊκή χάρτα πολιτικής προστασίας, δηλαδή ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο, τέτοιο που θα συντονίσει ακόμα καλύτερα τις προσπάθειες που γίνονται από πολλές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της πολιτικής προστασίας, αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσει να συνδέσει πιο ενεργά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις προσπάθειες που γίνονται στο εσωτερικό της κάθε χώρα μέλους, όπως είναι βεβαίως και η Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτές οι δύο πρόσφατες εξελίξεις θα δώσουν τη δυνατότητα ώστε και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο η ευρωπαϊκή και η ελληνική δηλαδή πολιτική προστασία να ενδυναμωθούν ακόμα περισσότερο και θεσμικά αλλά και σε εξοπλισμό, έτσι ώστε σε μελλοντικά καταστροφικά φαινόμενα να επιτελέσει η πολιτική προστασία πολύ πιο αποτελεσματικά το έργο της. Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία προσελκύουν έντονα το ενδιαφέρον μου και τα έχω θέσει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα, μαζί με το ποτάμι βεβαίως, είναι τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, των περιβαλλοντικών κινδύνων και βεβαίως της πολιτικής προστασίας. Είναι θέματα όπως της κλιματικής αλλαγής που απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη. Βλέπουμε ότι ο πλανήτης θερμαίνεται, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα, προκύπτουν δασικές πυρκαγιές και άλλα καταστροφικά φαινόμενα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει μέσα σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θέλω να προτείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό στα θέματα αυτά, μέσα σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο να εντάξουμε πρώτα απ' όλα την μελέτη, την καλύτερη μελέτη και έρευνα των φαινομένων αυτών. Δεύτερον, να οργανώσουμε καλύτερες εφαρμογές στην προετοιμασία και την πρόληψη. Και τρίτον, βέβαια, να εντατικοποιήσουμε τις δράσεις εκείνες οι οποίες θα έχουν επιχειρησιακό αποτέλεσμα πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Αυτό το τρίπτυχο δηλαδή, η μελέτη, η προετοιμασία και η πρόληψη και τρίτον η επιχειρησιακή δράση είναι αυτά που όλα μαζί θα μπορέσουν να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο την πολιτική προστασία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είχαμε την τιμή και τη χαρά, περισσότερο την τιμή, γιατί ένας επιστήμονας του Ιδρύματος του Βεληνιακούς να έρχεται να μιλάει σε μια περιφερειακή υπηρεσία όπως είναι η 7η ΕΜΑΚ, του περιοριστικού σώματος βέβαια ως ευρύς τομέας, πιο ευρύς τομέας, μας ενημέρωσε για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας μέσω της ιδιότητάς του κυρίως σαν σεισμολόγο και ως επιστήμονα που γνωρίζει την πολιτική προστασία πολύ καλά μέσω της δουλειάς του και φυσικά να μας ενημερώσει και για κάποια πράγματα που ευελπιστεί να κάνει μέσα από την υποψηφιότητά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον εκλειθεί. Θα είμαστε κι εμείς μαζί του να τον παρακολουθούμε, γιατί ένας τέτοιος επιστήμονας σίγουρα θα φανεί χρήσιμος αυτή τη στιγμή σε αυτό που διανύει το περιοριστικό σώμα και η 7η ΕΜΑΚ ειδικότερα. Η πολιτική προστασία που είναι το κυριότερο μέσο αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε καταστροφή μέσα στην Ελλάδα και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.